Βρισκόμαστε εδώ πέρα πρώτα απ' όλα για να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και για να δώσουμε το παρόν σε αυτή τη μεγάλη μάχη που έχει ανοίξει από τη μεριά των εργαζομένων της ΕΡΤ και να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει και το εγχείρημα των εργαζομένων που εκδίδουν το απεργιακό δελτίο. Σε αυτό θέλουμε και εμείς να πούμε ότι οι νοσοκομιακοί, οι υγειονομικοί όλοι είναι κομμάτι μιας μάχης που δίνεται συνολικά στην κοινωνία για να υπερασπίσουμε την υγεία. Έχουμε καινούριο υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό για μας σημαίνει πόλεμος, είναι αιτία πολέμου καθαρά, γιατί δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να συγκρουστεί και να κλείσει νοσοκομεία όπως έκανε με την ΕΡΤ. Και για μας είναι σίγουρο ότι μπροστά μας ανοίγει ένας κοινός αγώνας και για σας και για μας για να κλιμακώσουμε απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Στα νοσοκομεία έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή τη μάχη με πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, με πολλές μάχες ενάντια στα κλεισίματα νοσοκομείων και εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία. Έχουμε την πέμπτη στάση εργασίας όλα τα νοσοκομεία ενάντια ουσιαστικά στα κλεισίματα που ήδη μεθοδεύονται αυτό το διάστημα και από εκεί και πέρα θα κλιμακώσουμε και διεκδικούμε νέα πανεργατική και από τα νοσοκομεία και να αθροιστούν όλοι οι χώροι με πρώτο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο που θα είμαστε στη διαδήλωση που οργανώνουν οι Δήμοι και διάφοροι χώροι. Θεωρούμε ότι το ζήτημα και της ΕΡΤ αλλά και των νοσοκομείων πάνε μαζί αυτή τη στιγμή, γιατί ο επόμενος στόχος για να περάσουν αυτά τα μέτρα είναι ο χώρος της υγείας, για απολύσεις, για κλεισίματα κτλ. Είμαστε αλληλέγγυοι και θα είμαστε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη.